σε ένα συνέδριο για τη γυναίκα που διοργανώθηκε στην Εστία Μητέρας. Στο βιβλίο του Αιώνια Γυναίκα καταλήγει: «Γυναίκα, μείνε αυτό που είσαι. Αιώνια γυναίκα, μείνε με τον ωραίο ψυχικό κόσμο και με τον ιδιαίτερο προορισμό που σε έστειλε ο Θεός και που σε αναγεννά η φύση μέσα στους ωραίους και αιώνιους νόμους της. Μείνε γυναίκα με τα ωραία ψυχικά και θρησκευτικά σου αισθήματα και την απλή σου πίστη να θυμίζει σε όλους μας τον ουρανό, την ομορφιά, την αθωότητα, την αιωνιότητα. Μείνε γυναίκα με την αφοσίωση και τη στοργή σου για να γκρεμίζει τα τείχη των εγωισμών και να θυμίζει σε όλους μας τους όρκους και τις υποσχέσεις που δίνουμε στα μεγάλα και με αξία πράγματα της ζωής. Μείνε γυναίκα πονόψυχη και σπλαχνική για να ημερώνεις τη σκληράδα της ζωής και να θυμίζεις όλους μας το νύκτο, την αγάπη, την ασπλαχνία, τη θυσία. Μείνε γυναίκα σεμνή και αθώα για να θυμίζεις όλους μας το ιδανικό της καθαρότητας και να μας δείχνεις πως τη ζωή πρέπει να τη βλέπουμε με μάτια αθώα και να την αγγίζουμε πάλι με χέρια καθαρά και ανιδιοτελή. Μείνε γυναίκα και ύστερα πήγαινε όπου θέλεις. Πήγαινε στη δουλειά, στο γραφείο, στο γραφείο, στο κατάστημα, στο θέατρο. Πήγαινε στην τέχνη, σε κάθε έκφρασή της. Πήγαινε στην κάλπη, πήγαινε στη βουλή, πήγαινε. Μείνε γυναίκα και κάμε ό,τι θέλεις. Γιατί στην αληθινή σου υπόσταση και φύση ο Θεός έδωσε τόσο καλό που να μπορεί να σε φυλάει και να σε κρατεί μακριά από κάθε κακό. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.